Καλησπέρα, ευχαριστώ για την εισαγωγή, κύριε καθηγητά. Στα επόμενα 20 λεπτά θα γίνει μια αναφορά στη χρήση των SGLT2 αναστολέων στην θεραπευτική του διαβήτη τύπου 2, κυρίως μέσα από το πρίσμα των νεότερων κλινικών δοκιμών. Δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων για την παρούσα ομιλία. Γνωρίζουμε καλά πως η σαχαρότητα διαβήτης αποτελεί μια τεράστια υγειονομική πρόκληση στις μέρες μας και αξίζει να αναφερθεί ότι την τελευταία 20ετία έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των ελλείπων παγκοσμίως με σαχαρότητα διαβήτη. Ακόμη αξίζει να σημειώσουμε ότι σχεδόν ένα στους δύο διαβητικούς παραμένουν αδιάγνωστοι, κάτι που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο για ανάπτυξη μακροχρόνιων επιπλοκών του σαχαρότητα διαβήτη. Στον ελλαδικό χώρο υπολογίζεται ότι ένα 7,4% του ενηλίκου πληθυσμού πάσχει από σαχαρότητα διαβήτη και αναμένεται ο αριθμός τους να παρουσιάσει μια ηπείως αυξητική τάση την επόμενη 20ετία. Οι SGLT2 αναστολής αποτελούν την τελευταία προσθήκη στη θεραπευτική φαρέτρα για το σαχαρότητα διαβήτη, ωστόσο έχει περάσει περισσότερο από μισός αιώνας από τη στιγμή που διατυπώθηκε η υπόθεση της ενεργητικής συμμετεφοράς νοητρίου γλυκόζης και στη συνέχεια την τελευταία 15ετία οδηγηθήκαμε και στην ανακάλυψη αλλά και στην έγκριση προς την κυκλοφορία SGLT2 αναστολέων. Ο συμμεταφορέας νοητρίου γλυκόζης 2 συνεισφέρει στο 90% της επαναρρόφησης του νοητρίου από το αρχικό τμήμα του εγγύσης πειραμένου σωληναρίου. Έτσι, η αναστολή του οδηγεί σε νατριούρηση με συνοδό γλυκοζουρία, εκτός όμως από τη δράση στο νεφρό και τη συνοδό νεφροπροστασία, έχει βρεθεί πλέον ότι οι SGLT2 αναστολής ασκούν πολλαπλές δράσεις σε διάφορα όργανα και ιστούς. Πλέον τα φάρμακα αυτά έχουν κεντρική θέση στις κατευθυντήριες οδηγίες και στους αλγορίθμους, τόσο της ADA όσο και της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας και πολύ πρόσφατα, λιγότερο από ένα μήνα πριν, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ανακοίνωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας, όπου οι SGLT2 αναστολής πήραν τη θέση που τους αξίζει στο κάδρο της θεραπευτικής για την καρδιακή ανεπάρκεια και σε διαβητικούς ασθενείς, αλλά ειδικότερα για την δαπαγλυφλοζίνη και την εμπαγλυφλοζίνη. Τα δύο αυτά φάρμακα προτείνονται για τη διαχείριση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια μειωμένου πλάσματος εξόδησης, ακόμα και με την απουσία σαχαρότητα διαβήτη. Πώς οδηγηθήκαμε όμως έως εδώ? Οδηγηθήκαμε μετά από μία σειρά κλινικών μελετών που δημιούργησαν έκρηξη στο πεδίο της θεραπευτικής του σαχαρότητα διαβήτη. Η αρχή έγινε με την EMBARC Outcome, η οποία ήταν μία μελέτη η οποία συμπεριέλαβε μόνο ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και μελέτησε ως πρωτεύουσες εκφάσεις την τριάδα του καρδιαγγειακού θανάτου, του μη θανατηφόρου εμφράγματος και του μη θανατηφόρου εγκεφαλικού και με αρχική υπόθεση την μη κατωτερότητα, ήδη γρήγορα από τις πρώτες εβδομάδες η εμπαγλυφλοζίνη έδειξε υπεροχή έναντι του πλασίμπο σε ό,τι αφορά την παράμετρο των μειζώνων καρδιαγγειακών συμβάντων και παράλληλα έδειξε 38% μείωση του σχετικού κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο, 35% μείωση του σχετικού κινδύνου για νοσηλεία από καρδιακή ανεπάρκεια και 32% μείωση του σχετικού κινδύνου για θάνατο από κάθε αιτία. Εντυπωσιακό επίσης είναι ότι αυτές οι καρδιαγγειακές ωφέλειες της εμπαγλυφλοζίνης ήταν παρούσες σε όλο το φάσμα του καρδιαγγειακού κινδύνου. Στη συνέχεια, η εμπαγλυφλοζίνη μελετήθηκε και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο πλάσμα εξώθησης, με την EMBARC Reduced, η οποία έδειξε 25% μείωση του σχετικού κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο ή νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια. Και εδώ τα αποτελέσματα ήταν υπέρ της εμπαγλυφλοζίνης τόσο σε διαβητικούς όσο και σε μη διαβητικούς ασθενείς. Σημειώνουμε ότι καταγράφηκε αυξημένη επίπτωση μη επιπλεγμένων λοιμόξεων γεννητικού συστήματος στην ομάδα της εμπαγλυφλοζίνης έναντι του πλασίμπο. Πριν από ένα μήνα ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα της EMBARC Preserved Trial, η οποία αφορούσε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια κλάσης 2 έως 4, με διατηρημένο ή ήπια επηρεασμένο πλάσμα εξώθησης και η κλινική αυτή δοκιμή έδειξε υπεροχή της εμπαγλυφλοζίνης έναντι του πλασίμπο με 21% μείωση του σχετικού κινδύνου
για καρδιαγγειακό θάνατο ή νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια και είναι χαρακτηριστικό πως αυτή η υπεροχή ήταν ανεξάρτητη από την παρουσία ή όχι του σαχαρώδη διαβήτη. Αυτή η υπεροχή στην Έμπερο πεζεύεται για την εμπαγκλυφροζήνη κυρίως αποδίδεται στη σημαντική μείωση των νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια και όχι τόσο στην ελάττωση του σχετικού κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο. Και εδώ καταγράφηκε στην ομάδα της εμπαγκλυφροζήνης αυξημένη επίπτωση μη επιπλεγμένων λοιμόξεων του γεννητικού συστήματος, καθώς επίσης και αυξημένος αριθμός μη επιπλεγμένων λοιμόξεων και υπότασης λόγω της επαγόμενης υπογενείας. Η EMBARIG Outcome μελέτησε και νεφρικές εκφάσεις, δείχνοντας 39% μείωση του σχετικού κινδύνου για εμφάνιση νεφροπάθειας ή επιδείνωση προϋπάρχουσας νεφροπάθειας και παράλληλα έδειξε 55% μείωση στο σχετικό κίνδυνο για ένταξη σε νεφρική υποκατάσταση και εδώ τα αποτελέσματα ήταν σαφώς ευνοϊκά υπέρ της εμπαγκλυφροζήνης τόσο σε διαβητικούς όσο και στην ομάδα μη διαβητικών ασθενών. Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα καρδιακά και νεφρικά ωφέλη της εμπεγκλυφροζήνης στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια είναι σαφώς υπέρ της εμπεγκλυφροζήνης έναντι του πλασίμπο σε όλο το φάσμα, σε όλο το εύρος της νεφρικής λειτουργίας. Τους τελευταίους μήνες ανακοινώθηκαν και άλλες δύο μικρής κλίμακας μελέτες που δείχνουν πως η εμπεγκλυφροζήνη βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών, κυρίως μέσω ελάττωσης των συμπτωμάτων και επιπλέον συμβάλλει στην κλινική σταθερότητα της καρδιακής ανεπάρκειας, μειώνοντας τον αριθμό των νοσηλιών που οδηγούν σε εισαγωγή σε ΜΕΘ ή σε στεφανία μονάδα. Ολοκληρώνοντας με την εμπαγκλυφλοζίνη, γίνεται μια αναφορά στην EMBRACE HF Trial, η οποία είναι μια και επίσης μικρής κλίμακας μελέτη, που προσπάθησε να δείξει τις επιδράσεις της εμπαγκλυφλοζίνης στη διαστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας και πράγματι έδειξε πως το φάρμακο αυτό οδηγεί σε σημαντικές μειώσεις στη διαστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας ανεξάρτητα από τη χρήση διορυτικών της αγγείλης. Η καναγλυφλοζίνη μελετήθηκε αρχικά με το πρόγραμμα Canvas, το οποίο περιλάμβανε δύο αδελφές μελέτες, την Canvas και την Canvas Renal, οι οποίες συμπεριέλαβαν και ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, αλλά και ασθενείς απλώς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και σαχαρώδη διαβήτη. Και εδώ οι πρωτεύουσες εκφάσεις ήταν η κλασική τριάδα του καρδιαγγειακού θανάτου, του μη θανατηφόρου εμφράγματος μυοκαρδίου και του μη θανατηφόρου εγκεφαλικού. Και με αρχική υπόθεση τη μη κατωτερότητα φάνηκε ότι η καναγλυφλοζίνη έδειξε υπεροχή έναντι του πλασίμπο στη μείωση των μειζώνων καρδιαγγειακών συμβάντων. Παράλληλα, η καναγλυφλοζίνη στο πρόγραμμα Canvas έδειξε υπεροχή σε παραμέτρους όπως ο καρδιαγγειακός θάνατος ή νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, ο θάνατος ή νοσηλεία οφειλόμενη σε καρδιακή ανεπάρκεια και η νοσηλεία μόνη από καρδιακή ανεπάρκεια. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να δείξει υπεροχή σε σχέση με τον θάνατο από καρδιακή ανεπάρκεια από μόνο του, κυρίως λόγω του μικρού αριθμού συμβάντων και των ευρέων διαστημάτων εμπιστοσύνης. Επιπλέον, στο πρόγραμμα Canvas, η καναγλυφλοζίνη δεν μπόρεσε να μειώσει σημαντικά τη θνητότητα από κάθε αιτία, ωστόσο έδειξε ευνοϊκές νεφρικές εκβάσεις. Όπως και στις προηγούμενες μελέτες, παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός λοιμόξεων γεννητικού συστήματος στην ομάδα της καναγλυφλοζίνης και αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι η καναγλυφλοζίνη οδήγησε και σε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο ακροτηριασμού και καταγμάτων. Οι νεφρικές εκβάσεις, ειδικότερα για την καναγλυφλοζίνη, μελετήθηκαν με την Credence Trial, η οποία έδειξε 30% μείωση του σχετικού κινδύνου για τα σύνθετα πρωτεύοντα νεφρικά καταληκτικά σημεία και 32% μείωση του σχετικού κινδύνου για εκδήλωση νεφρικής νόσου τελικού σταδίου. Σε αντίθεση με την Canvas, εδώ δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην επίπτωση ακροτηριασμών ή καταγμάτων. Η δαπαγλυφλοζίνη μελετήθηκε αρχικά με την Declare Team 58, στην οποία 6 στους 10 ασθενείς δεν είχαν εγκατεστημένη αθυροσκληρωτική νόσο. Η Declare Team 58 δεν μπόρεσε να δείξει υπεροχή του φαρμάκου έναντι της ομάδας placebo σε σχέση με τα μείζωνα καρδιαγγειακά συμβάματα. Ούτε μπόρεσε να δείξει σημαντική μείωση των θανάτων από μείωση του σχετικού κινδύνου κατά 17%
ως προς την επίπτωση καρδιακιακού θανάτου ή νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια. Επιπλέον, η δαπαγλυφλοζίνη στην κλινική αυτή δοκιμή έδειξε μείωση των σύμφωνων νεφρικών εκβάσεων κατά 24%. Καταγράφηκε αύξηση των επεισοδίων διαβητικής κετοξέωσης, ήταν επίσης αυξημένος ο αριθμός των λοιμόξεων γεννητικού συστήματος, ενώ η δαπαγλυφλοζίνη δεν έδειξε να αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο για ακροτηριασμούς. Περαιτέρω, μελετήθηκε η δαπαγλυφλοζίνη στην καρδιακή ανεπάρκεια μειωμένου πλάσματος της εξόρθωσης με την DAPA-HF trial, η οποία έδειξε μείωση του σχετικού κινδύνου κατά 26% για απορρίθμιση καρδιακής ανεπάρκειας ή για καρδιαγγειακό θάνατο, ανεξάρτητα από την αρχική τιμή γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης, και επιπλέον έδειξε 30% μείωση σχετικού κινδύνου για νοσηλεία από καρδιακή ανεπάρκεια, καταγράφοντας παράλληλα παρόμοια επίπτωση ανεπιθύμητων συμβάντων στην ομάδα δαπαγλυφλοζίνης και στην ομάδα πλασίμπο. Πέρυσι ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα της DAPA-CKD, η οποία εστίασε στη χρόνια νεφρική νόσο και έδειξε δύο θεαματικά αποτελέσματα. Το ένα ήταν η κατά 39% μείωση του σχετικού κινδύνου για τα σύνθετα πρωτογενή νεφρικά συμβάντα. Και το δεύτερο ήταν ότι μειωνόταν ο σχετικός κίνδυνος κατά 31% για θάνατο από κάθε αιτία, στοιχεία που οδήγησαν τον EMA στην χορήγηση έγκρισης για χρόνια νεφρική νόσο, ακόμα και σε ασθενείς που δεν έχουν σαχαρόδη διαβήτη. Γίνεται μια σύντομη αναφορά και στη Reform Trial, άλλη μια μικρής κλίμακας μελέτη, η οποία προσπάθησε να δείξει αν υπάρχει επίδραση της δαπαγλυφλοζίνης στην αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας έναντι του πλασίμπο. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να δείξει ευνοϊκές επιδράσεις του φαρμάκου έναντι του πλασίμπο στις διαφορές του τελοσυστολικού όγκου αριστερής κοιλίας ή σε άλλες παραμέτρους αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας. Αναμένονται το επόμενο εξάμηνο και τα αποτελέσμα της Deliver Trial, η οποία είναι η μελέτη που ουσιαστικά εστιάζει στις τυχόν ευνοϊκές επιδράσεις της δαπαγλυφλοζίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο πλάσμα εξόρθωσης και περιλαμβάνει τόσο διαβητικούς όσο και μη διαβητικούς ασθενείς. Η ερτουγλυφλοζίνη μελετήθηκε με την Vertis-CV trial, η οποία έδειξε μη κατωτερότητα σε ό,τι αφορά τις μείζονες καρδιαγγειακές εκβάσεις, δεν μπορούσε όμως να δείξει υπεροχή. Και στη συνέχεια προχωράμε στη σωταγλυφλοζίνη, η οποία είναι ένας SGLT1 και SGLT2 αναστολέας, ο οποίος έδειξε υπεροχή της σωταγλυφλοζίνης έναντι του πλασίμπο στα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία, δεν μπόρεσε όμως να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών θανάτων ή των θανάτων από κάθε αιτία. Επειδή η σωταγλυφλοζίνη είναι και ένας SGLT1 αναστολέας, παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός διαρροϊκών επεισοδίων στους ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο. Η σωταγλυφλοζίνη μελετήθηκε και στη χρόνια νεφρική νόσο με τη SCORE trial, η οποία έδειξε σημαντική μείωση του σχετικού κινδύνου για τα πρωτεύοντα νεφρικά καταληκτικά σημεία. Και εδώ είχαμε αυξημένο αριθμό διαρροϊκών επεισοδίων, σημαντική αύξηση επεισοδίων υπογκαιμίας, καθώς όπως και όλα τα φάρμακα της κατηγορίας των μη πληγμένων λοιμόξεων γεννητικού συστήματος, που ήταν κατά βάση μυκητιασικές, σημειώνεται ότι τόσο η solo Stigorstin Heart Failure Trial όσο και η SCORE Trial δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν καθώς έχασαν την χρηματοδότησή τους στην πορεία των κλινικών δοκιμών, και επιπλέον στην διάρκεια τους έγινε τροποποίηση των πρωτευόντων καταληκτικών σημείων. Και ειδικότερα για την solo Stigorstin Heart Failure Trial, αρχικά φιλοδόξησε να εστιάσει και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο πλάσμα εξόρθωσης. Ωστόσο, λόγω των ανωτέρων, δεν μπόρεσε να οδηγηθεί σε εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. Αυτή είναι μια μετανάλυση που δημοσιεύθηκε πριν από 6-7 μήνες στο JAMA Cardiology, που συμπεριλαμβάνει όλους τους βασικούς SGLT2 αναστολής και δείχνει πως τα φάρμακα αυτά επιδρούν ευνοϊκά σε ό,τι αφορά τη μείωση των μειζών καρδιαγγειακών συμβάντων, των καρδιαγγειακών θανάτων,
των νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και σε σημαντική μείωση των νεφρικών εκβάσεων. Και αυτή είναι άλλη μία μετανάλυση στο Lancet, δημοσιεύτηκε πέρυσι και εστίασε στην εμπαγλυφλοζίνη και στην ταπαγλυφλοζίνη σε ασθενείς με μειωμένο πλάσμα εξώθησης, καρδιακή ανεπάρκεια και με μειωμένο πλάσμα εξώθησης. Έτσι αφορούσε την Ember Reduced και την DAPA-HF και έδειξε ευνοϊκή δράση τους με σημαντική μείωση και της συνειδητότητας από κάθε αιτία και της καρδιαγγειακής συνειδητότητας αλλά και των νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια, πάντα έχει σημασία να βλέπουμε και τα real world data, δηλαδή πέρα από το μερικές φορές λιγάκι πιο αποστηρωμένο περιβάλλον των κλινικών δοκιμών, να δούμε τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο και σε πραγματικές συνθήκες. Σε αυτό βοηθάει η CVDREAL και το αδερφάκι της, η CVDREAL Nordic, οι οποίοι σε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών έδειξαν σημαντική παραπάνω από 50% μείωση του σχετικού κινδύνου για θνητότητα από κάθε αιτία με τους SGLT2 αναστολής και παράλληλα έδειξε σημαντική μείωση των νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια. Ολοκληρώνοντας, η SGLT2 αναστολής είναι πολύτιμη εργαλεία όταν θέλουμε να διαχειριστούμε ασθενείς με σαχαρόιδη διαβήτη τύπου 2. Έχουν καταγραφεί πολλαπλές δράσεις σε όργανα και ιστούς και ειδικότερα υπάρχουν ισχυρά καρδιαγγειακά ωφέλη που καταγράφονται στις κλινικές δοκιμές καρδιαγγειακών εκβάσεων. Είναι φάρμακα που έχουν λίγες και ελεγχόμενες ανεπιθύμητες δράσεις, που σπάνια θα χρειαστεί κάποιος να διακόψει το φάρμακο. Οφείλουμε όμως να ενημερώνουμε σωστά τους ασθενείς. Και αυτό που απομένει να δούμε είναι ποια θα είναι η θέση των φαρμάκων αυτών στους θεραπευτικούς αλγορίθμους τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.